Έτοιμοι κυρίες και κύριοι, μετά από 24 ώρες που είμαι στην Ελλάδα θα μπορούσα να πω αγαπητοί φίλοι. Είναι πραγματικά τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη στην εναρκτήρια τελετή αυτής της πρωτοβουλίας που θα οδηγήσει στο βραβείο Αυτοκράτηρα Θεοφανό αυτό το φθινόπωρο. Η επιλογή του ονόματος του βραβείου και της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτη συμβολισμός. Θα αναφέρω μερικούς από αυτούς. Καταρχήν, είναι το όνομα της Αυτοκράτηρας από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που κυβέρνησε στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε στη Νέιμεχεν στην Ολλανδία, στην περιοχή, τη γλωσσική περιοχή από όπου κατάγομαι. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι ο γιος της ήταν επίσης αραβωνιασμένος με πριγκίπισσα από το Βυζάντιο, αλλά πέθανε πολύ νέος πριν προλάβει να την παντρευτεί. Το βραβείο Καρλομάγνος θεσπίστηκε τη δεκαετία του 50, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ακόμη 6 μέλη. Η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου περιελάμβανε τα ιδρυτικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάλυση της αυτοκρατορίας του μετά τον θάνατό του αποτέλεσε την απαρχή πολέμων που διήρκησαν αιώνες. 500 χρόνια νωρίτερα η αρχαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε ήδη διαλυθεί. Επίσης, το σχίσμα της Εκκλησίας μεταξύ της Μόσχας και της Ρώμης και αργότερα μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης συνέβαλε στον κατακαιρματισμό της Υπήρου. Και αργότερα οι θρησκευτικοί πόλεμοι με θλιβερότερο από όλους τον 300ετή πόλεμο τον 17ο αιώνα που ήταν ο δεύτερος σε σκληρότητα πόλεμος στην ιστορία της Ευρώπης. Επίσης το σιδηρούν παραπέτασμα ήταν επίσης ένα δείγμα κατακαιρματισμού. Η διαίρεση αυτή της Ευρώπης αποκαταστάθηκε μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ένωση δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένη. Χώρες με ευρωπαϊκό προσανατολισμό θα γίνουν μέλη της Ένωσης τις επόμενες δεκαετίες και έτσι το παλιό όνειρο της Ευρωπαϊκής Ενότητας θα καταστεί δυνατό. Εάν σήμερα κάνουμε σύμβολο μια αυτοκράτηρα που έζησε και βασίλεψε πριν από 1000 χρόνια, τότε μπορούμε επίσης να ονειρευτούμε και για το μέλλον μας. Την εποχή της αυτοκράτηρας Θεοφανούς, απήχαμε φυσικά πάρα πολύ από αυτό το όνειρο της Ενωμένης Ευρώπης. Ο δεύτερος συμβολισμός. Η αυτοκράτηρα Θεοφανό προώθησε τον αρχαίο πολιτισμό στη Δύση. Την εποχή εκείνη η Ανατολή προηγούνταν πολιτισμικά και οικονομικά από τη Δύση. Ο γιος της Θεοφανούς, ο αυτοκράτορας Όθωνας ο Τρίτος, θεώρησε καθήκον της ζωής του να επιτρέψει στην ελληνική λεπτότητα να αντικαταστήσει την τραχύτητα της Σαξονίας. Το μάθημα που μαθαίνουμε είναι ότι υπό το φως της ιστορίας τα πάντα κινούνται. Τα πάντα ρί, όπως θα έλεγε και ο Ηράκλητος. Κανείς δεν έχει το μονοπόλιο της ευημερίας και της γνώσης για πάντα. Η αναγέννηση στη Δυτική Ευρώπη αποτέλεσε επιστροφή στον ελληνικό πολιτισμό. Σκεφτείτε την επίδραση που είχε ο Αριστοτέλης στον Θωμά τον Ακινάτη, τον μεγαλύτερο φιλόσοφο του Μεσαίωνα. Ο Αριστοτέλης, ο δάσκαλος του Αλεξάνδρου, του Μέγα Αλεξάνδρου, γεννήθηκε σε αυτήν την περιοχή, σε λιγότερο από 100 χιλιόμετρα από εδώ, και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας. Ο καθένας από εμάς είναι από κάπου και ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν από αυτήν την περιοχή. Ένας άλλος συμβολισμός. Η αντιβασιλεία της Θεοφανούς είναι μια περίοδος σημαντικής ειρήνης, καθώς από το 985 έως το 990 δεν υπήρχαν σημαντικές κρίσεις σε μια εξαιρετικά ταραχώδη και αιματηρή κατά τα άλλα εποχή. Πρόσφατα διάβασα πολλά για τους αυτοκράτορες της Σαξονίας, καθώς και για τον Όθωνα το Μέγα.
Οι πόλεμοι τότε μένονταν συνεχώς, οπότε είμαστε τυχεροί που ζούμε στη σημερινή εποχή. Ένας πόλεμος σπάνια είναι θετικός. Κυρίες και κύριοι, οι γυναίκες δεν είναι τόσο υπέρ του πολέμου. Η φύση τους είναι να δίνουν ζωή. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό που αυτό το βραβείο φέρει το όνομα γυναίκας. Μάλιστα, πολλές βασίλισσες του 10ου αιώνα, λόγω του ότι πέθαιναν νωρίς οι σύζυγοί τους, αναλάμβαναν αυτές να κυβερνήσουν και έτσι δημιούργησαν μία εποχή από γυναίκες ηγεμόνισσες για μια μικρή χρονική περίοδο. Σήμερα θέλουμε να πιστεύουμε και να λέμε ότι η Ευρώπη είναι η πατρίδα της ισότητας των φύλων και ότι οι άλλοι πολιτισμοί υστερούν σε σχέση με εμάς. Αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν, εκτός από αυτά που έχουμε ήδη κάνει. Σε πολλές χώρες οι γυναίκες δεν ήταν αρκετά καλές και ικανές για να έχουν δικαίωμα ψήφου πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν συμβεί αυτό, θεωρούνταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η αυτοκράτηρα Θεοφανό αντιμετώπισε έντονη αντιπολίτευση και αντιδράση στο Οθωμανικό Παλάτι. Γενικά, η Θεοφανό αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, μεταξύ του αρχαίου πολιτισμού και της αναδυόμενης νέας εποχής, μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Και περισσότερο από ποτέ, η εποχή μας χρειάζεται γέφυρες που θα γεφυρώσουν τις πολώσεις και τις αντιφάσεις. Οι διαφορές ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλες, ποτέ δεν θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλες, ώστε να οθήσουν τους ανθρώπους στη μυσαλλοδοξία, στο μίσος ή ακόμη και στη βία. Η βάση του πολιτισμού μας είναι ο ανθρωπισμός. Ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων. Και πάλι λόγια του Πρωταγόρα, του Έλληνα φιλοσόφου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό τόσο του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, αλλά και του χριστιανισμού και του διαφωτισμού. Η ιστορία μας δεν είχε πάντα πλήρη συνείδηση αυτού. Αλλά οι άνθρωποι είχαν πάντα αυτό το ιδεώδες που οδήγησε τελικά στο μεγαλύτερο σχέδιο ειρήνης όλων των εποχών, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προωθήσουμε και να υπερασπίσουμε την Ένωση ακόμη περισσότερο. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Λαμβάνοντας μέτρα για υγιή δημόσια οικονομικά, για ακμάζουσες εταιρείες, για το περιβάλλον, αλλά επίσης να λαμβάνουμε μέτρα και για την ελληνική, για όσους πρέπει να δεχθούν περισσότερους παράτυπους μετανάστες από τους άλλους. Χρειαζόμαστε και τις δύο αξίες. Ευθύνη, δηλαδή, και αλληλεγγύη. Και η ευθύνη και η αλληλεγγύη απαιτούν προσπάθειες. Χωρίς αυτές δεν θα έχουμε σταθερότητα που να διαρκεί. Σήμερα υπάρχει περισσότερος κερματισμός από ό,τι πριν από λίγο καιρό. Παραδείγματος χάρη, ανάμεσα στις χώρες του Βορρά, στη Βαλτική και στις χώρες της Μεσογείου. Όσοι έχουν μελετήσει την ιστορία γνωρίζουν ότι δεν ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς αυτές οι δύο περιοχές και ότι ο κάθε πολιτισμός έχει γνωρίσει και ανάπτυξη και πτώση. Το μεγαλείο είναι να κοιτάξουμε πέρα από τα στενά οικονομικά μας συμφέροντα και πέρα από την εποχή που τυχαίνει κανείς να είναι πολιτικά ενεργός. Η ένωση πρέπει να είναι ένωση και να παραμείνει έτσι. Κυρίες και κύριοι, εάν δεν πετύχουμε στον αγώνα μας για την καταπολέμηση της ανεργίας, της παράτυπης μετανάστευσης, της κλιματικής αλλαγής, της τρομοκρατίας, όλων των ειδών των ντάμπινγκ, των μεγάλων ανισοτήτων, της έλλειψης στρατιωτικής ασφάλειας, αν αποτύχουμε σε όλα αυτά, αν αποτύχουμε να ανταποκριθούμε στην επιθυμία να προστατεύουμε περισσότερο από αυτές τις απειλές στον κόσμο, τότε θα περιέλθουμε στον προστατευτισμό, τον φιλοτισμό και τον ομοεθνικισμό.
πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους ένα μέρος όπου είναι ασφαλείς, όπου νιώθουν προστατευμένοι, όπως το σπίτι τους. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε αυτοί οι ίδιοι οι πολίτες θα απορρίψουν το χώρο για τον οποίο εμείς θέλουμε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες για να αναπτυχθούν και να έχουν περισσότερη ευημερία. Αυτός ο χώρος είναι η Ευρώπη. Πρέπει να βρούμε αυτή τη νέα ισορροπία ανάμεσα στο χώρο και στο μέρος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιλύσουμε τα σημαντικά προβλήματα της εποχής μας. Αν αποδυναμώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προβλήματα θα αυξηθούν. Η εποχή όπου ένα κράτος μέλος μπορούσε μόνο του να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ανήκει στο παρελθόν. Σήμερα ζούμε στην εποχή της αλληλεξάρτησης. Το μέρος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον χώρο. Η Ελλάδα έχει βιώσει και περάσει πρόσφατα μια μεγάλη περίοδο δυσπραγίας που δεν έχει τελειώσει ακόμη, η οποία σίγουρα έχει αλλοιώσει την αυτοπεποίθηση και την ελπίδα. Οι Έλληνες, ωστόσο, συνέχισαν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτούς έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από την Ευρωζώνη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που το Ίδρυμα Θεοφανό ήταν μια πρωτοβουλία που κατέστη δυνατή από τους Έλληνες. Ο καθηγητής Σέιπερς ήταν η κινητήριος δύναμη, το έναυσμα, αλλά ποτέ δεν θα γίνει πραγματικότητα το Ίδρυμα χωρίς τους Έλληνες φίλους. Η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, υπό την προεδρία του κυρίου Σταύρου Ανδρεάδη, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καταστεί δυνατή αυτή η πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι συχνά μιλούν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτό αποτελεί αδιάψευστη αυτή απόδειξή της. Η Διεθνής Επιτροπή είναι πραγματικά ευρωπαϊκή με όλες τις έννοιες του όρου. Τα μέλη της διαπρέπουν στον τομέα της πολιτικής, της διπλωματίας, της οικονομίας και του ακαδημαϊκού χώρου. Η Επιτροπή θα απονείμει το πρώτο βραβείο στον πρώτο βραβευθέντα το φθινόπωρο. Το προφίλ του βραβευθέντα θα πρέπει να εναρμονίζεται με το σχεδιασμό του βραβείου. Ευρωπαϊκή συνεργασία, η σημασία της εκπαίδευσης, της παιδείας και του πολιτισμού και η ισότητα των φύλων. Αφορά τις αξίες, όχι απλά την αναγνώριση ενός ονόματος. Οι πρώτοι βραβευθέντες με το βραβείο Καρλομάγνος δεν ήταν γνωστοί Ευρωπαίοι. Έγιναν γνωστοί επειδή ακριβώς κέρδισαν το βραβείο. Θα αποδειχθούμε πλήρως αντάξιοι της Μεγάλης Ροτόντα στις 9 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ θερμά.